μέρα ήρθαμε στα κτίρια του Γκάουντι. Αυτό και αυτό που είναι επίσης στο UNESCO. Εδώ περνάμε λεωφορείο. Λεωφορεία κανονικά. Και εδώ στήσουμε κάποια πράγματα. Στην καθημερινή ζωή της Βαρκελώνης εμφανίζεται αυτό. Και απέναντι είναι άλλος δρόμος. Γιατί όποιος μένει εδώ μπορεί να κοιτάξει απέναντι τα έργα του Γκάουντι κάθε μέρα. Εγώ κατάλαβα πως ο Γκάουντι ήταν καλός στα κολόνια, δηλαδή του άρεσε να κάνει κολόνια διαφορετικά, όπως αυτό. Και πολλά πλακάκια. Και έτσι δίνει, σαν να δίνει ζωή στο κτίριο. Βλέπουμε ότι είναι κάτι ζωντανό στο κτίριο. Πολλά χρώματα, επειδή τα κολόνια δεν είναι τα κλασικά κολόνια, θα να του δίνει ζωή. Είναι Τρίτη κατά τις 10 το πρωί και έχει πολύ κόσμο. Γενικά η Βαρκελώνη είναι μια πολύ τουριστική πόλη. Δεν έχει ώρα για εισιτήρια, αυτό είναι ένα καλό. Τα κτίρια στην Βαρκελώνη είναι πολυτερή και ιστορικά και είναι ιδανική για βόλτα. Ήρθαμε στην καφετέρια Σίρτα και παραλύναμε αυτή την κρέμα καπτανά που είναι σαν λεμπρουλέ, που είναι σπεσιαλιτές της Ισπανίας, της Καταλάνιας, της περιοχής. Έχω φάει πολλές φορές στην Ιαπωνία, όμως στην Ελλάδα όχι. Για να δούμε την ίδια, την γεύση. Ήταν περισσότερο σαν κρέμα παρά το πουντινγκ και η μυρωδιά του πορτοκαλιού ήταν όσο πρέπει, ήταν πολύ νόστιμο. Η Βαρκελώνη είναι γνωστή για την γαστρονομία της. Γι' αυτό κλείσαμε ένα εστιατόριο του Michelin. Άμα δεν ήξερα το μαγαζί, δεν θα πρόσεξα την πόρτα εισόδου. Το μαγαζί λέγεται Slow and Low και σερβίρουν ισπανική κουζίνα. Πήρα το μεσημεριανό μενιού που αποτελείται από 6 πιάτα. Σε κάθε πιάτο είχε πλούσιες και διάφορες μυρωδιές και μας κάνει να ανακαλύψουμε το ισπανικό στοιχείο στη μοντέρνη κουζίνα. Το μαγαζί λειτουργεί μόνο με μενιού, αλλά οι μαγειρές είναι τόσο επαγγελματίες που μπορείτε να τους κάνετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήρθα σε ένα σούπερ μάρκετ. Εμένα μόνο μου αρέσει να πάω στο σούπερ μάρκετ στην διάρκεια του ταξιδιού. Ενδιαφέρομαι να δω τα χαρακτηριστικά στοιχεία της χώρας. Έχει το ζαμπόν και στο σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι γνωστή ομουλέτα με πατάτες. Αυτή είναι έτοιμη σκόνη για να φτιάξουμε κρέμα καταλάνας, αλλά πουλάει ακόμα και την έτοιμη κρέμα. Η σαγκρία είναι επίσης ένα γνωστό ποτό της Ισπανίας και θα συνοδέψουν τα πατατάκια της γεύσης ζαμπόν. Μου έκανε εντύπωση ότι πουλάνε πολύ την έτοιμη σούπα, επίσης βρασμένο και έτοιμο ρύζι. Το στρακόντερμο στην κονσέρβα, πάρα πολλές συσκευασίες των κομμένων λαχανικών που μου θυμίζουν την Ιαπωνία. Και στην Ιαπωνία υπάρχει τέτοια συσκευασία του τριμμένου ζίντζερ. Μιλώντας τώρα για την Ιαπωνία, είχε σούσι έτοιμο, ακόμα και το κρασί που έχει την ταμπέλα στα ιαπωνικά. Έχω αναδυάσει το ράφι του noodles και φυσικά και υπάρχουν τα ελληνικά στοιχεία όπως τη φέτα εδώ. Οίκος είναι το ελληνικό γιαούρτι ή χουμούς με το λάδι της Καλαμάτας. Όπως καταλάβατε, εγώ πάω από φαΐ σε φαΐ. Η ώρα είναι 5 και ήρθαμε σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί του Κόλλος. Τη σοκολάτα και τη βαλίτα ζύμια. Σαν ντοκουμάδες είναι, απλά αυτή τη φορά είναι μέσα με σάλτσα της σοκολάτας.
what the fantastic que es Arta. ¿Qué es Jimmy? Parole pour la fille. Lexi commande. Τώρα γιατί ευχάριστα. Μου ζήτησε βέβαια η κοπέλα που δουλεύει και άμα θέλω και παραπάνω ζάχαρη από πάνω. Τι είπα, όχι. Και ήξερα ότι είναι ήδη πολύ γλυκιά. Αλλά ευτυχώς που είναι ελαφρύ. Και η σάρτα σοκολάτα είναι σαν νερό. Σαν ζεστή σοκολάτα είναι, όχι σαν τη σοκολάτα. Μετά πήρα ένα λεωφορείο για να δω την περιφέρεια της πόλης. Ο κάδος σκουπιδιών είναι τεράστιος, σαν να χωράνε 5 άτομα μέσα. Όσο πάμε στην περιφέρεια, εμφανίζονται οι μοντέρνες πολυκατοικίες. Ήδη φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν έρχονται οι τουρίστες. Έχω την εντύπωση ότι η πόλη μεγαλώνεται ακόμα, διότι φτιάχνανε παντού τα κτίρια. Σε μισή ώρα φτάσαμε σε μία περιοχή που μας δείχνει την άλλη πλευρά της Βαρκελώνης. Γυρίσα στην πλατεία. Μαντέψετε πού είμαι? Είμαι στο Uniqlo. Ακόμα και το κτίριο για το μαγαζί είναι τόσο όμορφο. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται το ταξίδι μου. Ευχαριστήθηκα από όλες τις πλευρές της Βαρκελώνης, δηλαδή από κλίμα, από ομορφιά της πόλης, ανθρώπους, θέμα ασφάλειας και οικονομικά. Αν στο μέλλον σας τύχει να πάτε και εσείς στη Βαρκελώνη, να κλείνετε το δωμάτιο στην Πλάσα δι Καταλόνια για την διευκόλυνσή σας. Πιστεύω πως το πάρκο του Γιουέλ ήταν λίγο ακριβό για την τιμή, αλλά για να δείτε την πόλη από ένα ψηλό σημείο είναι ιδανικό. Στην Σαγκουράντα Φαμίλια που φτιάχνουν εδώ και 300 χρόνια αξίζει να πάτε. Ο φωτισμός είναι σαν όνειρο. Το καλύτερο για μένα ήταν το νοσοκομείο. Έπρεπε να έχω πάρει περισσότερο από μία ώρα για να τον απολαύσω. Οι δουλειές είναι λεπτομερές και καλλιτεχνικές που ειλικρινά θέλω να ξαναπάω εκεί. Έχει και λιγότερο κόσμο. Ήταν κορυφαίο. Η αγορά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να την χάσετε. Οι άνθρωποι εδώ είναι χαμογελαστοί και ευγενικοί. Το φαγητό είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα για να διαλέξω τον προορισμό του ταξιδιού για μένα. Και τελικά η Ισπανία ήταν κατάλληλη σε αυτό το κομμάτι. Αν το ξενοδοχείο σας είναι κοντά στην αγορά, είναι πολύ καλή ιδέα να πάρετε ό,τι θα σας αρέσουν και να απορράψετε στο ξενοδοχείο. Το λέω ειδικά στους Ιάπωνες που δεν μπορούν να μεταφέρουν τα κρέατα και τα τυριά στην Ιαπωνία. Πέρα από αυτό, η παέλια ήταν επίσης καταπληκτική, αλλά για μένα το νούμερο 1 που έφαγα είναι το τσούρος. Είναι το καλύτερο τσούρος που έφαγα στην ζωή μου. Για εστιατόριο σας προτείνω να πάτε στο Slow and Low που θα σας ταξιδέψει γευστικά και θα είναι μοναδική εμπειρία. Θέλω να τονίσω επίσης ότι είναι ωραίο να έχετε αρκετό χρόνο γιατί η πόλη είναι τόσο όμορφη που σε φάση ότι κάνοντας τη βόρτα μπορούμε να περάσουμε μισή μέρα. Τέσσερις μέρες ήταν αρκετά για να δω επιφανειακά την πόλη. Ευχαριστώ Βαρκελώνη για την φιλοξενία σου. Yo creo que no hace falta ni que vengan.